Υπάρχει πρόβλημα με τον ΕΛΓΑ, βεβαίως υπάρχει. Εδώ γίνανε κινητοποίησεις αρχές του μήνα με μοναδικό θέμα τον ΕΛΓΑ από τους αγρότες. Και βέβαια τα αιτήματά τους τα ξέρετε, σας τα φέρανε. Είναι χοντρικά αυτά τα τέσσερα που είπε ο κύριος Υπουργός, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα. Και το λέω γιατί είναι χρήσιμο να τα πάρετε υπόψη. Δηλαδή όταν λένε να χρηματοδοτηθεί το σύνολο των έργων υποδομής για την ασφάλεια της παραγωγής από φυσικούς κινδύνους, επίγεια και εναέρια, αντιχαλαζική και αντιπυρική προστασία για τον παγετό, αντιπλημμυρικά έργα κλπ. Αυτά είναι πρόληψη. Δηλαδή στις καταστροφές, όταν έχεις έργα προληπτικά, έργα υποδομής, μειώνεις το μέγεθος της καταστροφής, άρα και της αποζημίωσης. Το λέω γιατί και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, κατά τη γνώμη μας, αλλά και αυτά να πάρθουν υπόψη. Ή ακόμα και στο υγειονομικό κομμάτι, στο να ελέγχουν πιο συχνά οι κτηνίατροι, που είναι ελάχιστοι και στο Υπουργείο είναι ελάχιστοι για τη φυτοϊγεία. Πρόληψη είναι αυτό. Ή για άλλες νόσους. Ένα άλλο που βάζανε οι αγρότες είναι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσλήψεις στον ΕΛΓΑ, ώστε να επιταχυνθούν οι εκτιμήσεις και οι αποζημιώσεις. Το λέω γιατί βεβαίως βάλατε το τι ζητάνε οι αγρότες, αλλά σκοπός είναι να ρωτήσουμε και τι λένε και οι εργαζόμενοι στον ΕΛΓΑ. Και έχουν να πούνε στα αιτήματά τους, αυτά που βάζουν και τα συζητάνε και μαζί σας, είναι ο κανονισμός του προσωπικού. Δεν έχει επικαιροποιηθεί. Είναι θέμα συζήτησης. Γιατί όμως το βάζουν? Γιατί το προσωπικό είναι γυρασμένο, δεν γίνονται προσλήψεις. Το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ θέλει εξυγχρονισμό με νέες καλλιέργειες ή με νέα και νέα ζημιογόνα αίτια. Χρειάζονται νέες τεχνολογίες. Και αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθούν και κερδίζουν χρόνο, αλλά και στις μετακινήσεις, το είπανε και άλλοι συνάδελφοι. Στις μετακινήσεις, από τότε που άλλαξε το σύστημα επί εποχής του κυρίου Αποστόλου, τα στοιχεία του λογιστηρίου του ΕΛΓΑ δείχνουν ότι το κόστος έχει πάει στα ύψη. Και βέβαια, υπάρχουν και καθυστερήσεις. Εάν θέλουμε να συντομέψουμε το χρόνο των εκτιμήσεων και των αποζημιώσεων, άρα μειώνουμε και το χρόνο στις μετακινήσεις. Τώρα, κανείς πρέπει να πάρει υπόψη του και ορισμένα στοιχεία που υπάρχουν. Δηλαδή, το 83% των αγροτών παίρνουν αποζημιώσεις μέχρι 5.000 ευρώ. Αυτά λένε τα στοιχεία του 2018. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτικών οικοκυριών είναι μικρομεσαία. Αυτά μπορούν να επιβαρυνθούν ακόμα με αύξηση ενός ασφαλίστρου? Όχι, δεν μπορούν να επιβαρυνθούν. Ή όταν οι αποζημιώσεις, γι' αυτό είναι στα αιτήματα, δεν αποζημιώνεται στο 100%. Ένας μικρομεσαίος αγρότης μέσα από μια καταστροφή έχει απώλεια, αφού θα αποζημιωθεί το 70%. Άρα, πρέπει όχι μόνο να συμμετέχει και να υπάρχει θεσμοθετημένος πόρος, αλλά πρέπει να είναι και αποζημίωση 100%. Σε ό,τι αφορά τους θεσμοθετημένους πόρους υπέρ ΕΛΓΑ, το βάζουν και οι εργαζόμενοι. Το 20% για τις λειτουργικές δαπάνες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όχι μόνο αυτή τη χρονιά 35 εκατομμύρια έπρεπε να έχει δώσει ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά για όλη τη δεκαετία επί 35 εκατομμύρια. Δηλαδή χρωστάται οι κυβερνήσεις 350 εκατομμύρια στον ΕΛΓΑ. Αυτό σημαίνει. Σε ό,τι αφορά το θέμα λοιπόν της ασφάλισης της αγροτικής πολιτικής, εμείς λέμε ότι μπορεί να είναι και εργαλείο ξεκληρίσματος, γιατί όταν δεν αποζημιώνεις το σύνολο της καταστροφής, βεβαίως είναι φύρα για τον μικρομεσαίο αγρότη.
Και τέλος για την ιδιωτικοποίηση. Διαβεβαιώνεται, κύριε Βορύδη, ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη στο μυαλό σας. Εγώ σας λέω ότι... Το έχετε δηλαδή. Το έχετε. Ναι. Ναι. Θέλω να σας πω ότι ανεξάρτητα το τι θα κάνετε, έχει συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αναθεωρά. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν βγάζουμε είδηση ότι το έχετε στα σίγουρα. Ανεξάρτητα εάν εσείς το σκέφτεστε ή όχι, αυτό που ξέρουμε καλά είναι ότι στις αναθεωρήσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής βεβαίως συζητείται και έχει συζητηθεί τουλάχιστον 8 χρόνια πριν εσείς γίνετε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Από ποια πλευρά? Ότι στις ιδιωτικές εταιρείες θα επιδοτήσουμε το ασφάλιστρο ώστε να είναι κίνητρο να πάνε οι αγρότες να ασφαλιστούν. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Εντάξει, μπορεί να φαίνεται ότι είναι υπέρ των αγροτών, ουσιαστικά είναι υπέρ των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Δεν θα έχουν χασούρα. Τους εξασφαλίζουν. Όπως και οι επιδοτήσεις, μπορεί να φαίνεται ότι ευνοούν τους αγρότες, αλλά στην ουσία επιδοτούν τη μείωση της τιμής παραγωγού. Αυτή είναι η ουσία στην κυριολεξία. Όμως και από αυτή τη λογική, το σίγουρο είναι ότι θα, και από την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης αγροτικής παραγωγής, οι μικρομεσαίοι θα χάσουν, γιατί δεν θα έχουν τη δυνατότητα προοπτικά να ασφαλίζουν παραγωγή. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο αυτό που ακούστηκε, ότι οι μεγάλοι δεν ασφαλίζονται ή το αποφεύγουν. Γιατί η ιδιωτική ασφάλιση είναι κέρδος στην ιδιωτική εταιρεία. Ευχαριστώ.